Μετά την ενημέρωση ότι κατέρευσε ένα μπαλκόνι, η υπηρεσία μας αντέδρασε άμεσα. Είδαμε ότι ήταν το προστέγασμα του τρίτου ορόφου, το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσε κανείς μακροσκοπικά να δει ότι ήταν ετοιμόροπο. Η οικοδομή φαίνεται να είναι της δεκαετίας του 80. Οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες αντέδρασαν άμεσα και ήδη σήμερα υπάρχει συνεργείο εκεί για την επισκευή. Δυστυχώς στο Ηράκλειο έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα ετοιμόρροπα, όπως έχουμε πει και παλιότερα. Υπάρχουν πολλές οικοδομές παλιές γερασμένες και θα έλεγα μια κακή συνήθεια να μην συντηρούνται. Η συγκεκριμένη όμως οικοδομή ήταν συντηρημένη ε, το, τα τελευταία χρόνια όπως έμαθα, το 2016 νομίζω και να πούμε ότι ευτυχώς δεν είχαμε κάτι άλλο δυσάρεστο, δηλαδή να ε, περνάει κάποιος και να έχουμε άλλα Μη δυσάρεστα. Ε, ναι. Μόνο δεν υλικές δηλαδή. ζημιές, μακροσκοπικά όχι, δεν φαινόταν να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα γιατί αν υπήρξε και αν το είχαν δει θα το είχαν επισκευάσει οι όπως μας, α, μας είπαν. Δεν φαινόταν καλά. Δεν φαινόταν. Ναι. Ναι. Ίσως, ίσως τα σίδερα μέσα από κάποια διαρροή, αυτά είχαν σκουριάσει Μάλιστα. και έπεσε το, το προστέγασμα. Και... Ε, θέλω όμως να πω και από το κανάλι σας ότι πρέπει να ελέγχουμε τις οικοδομές μας. Έχουμε ε, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε από αέρα, είτε από πλημμύρες, καταιγίδες τα λοιπά, τα οποία είναι δυνάμεις που επηρεάζουν τα, τα παλιά κτίσματα και θα πρέπει να γίνεται ένας ενδελεσής έλεγχος. Η υπηρεσία μας κάνει ό,τι μπορεί, έχουμε καταγράψει τα ετοιμόρροπα, αλλά δημιουργούνται κι άλλα ετοιμόρροπα. Εμείς μπορούμε να παρέμβουμε στα ετοιμόρροπα που βρίσκονται μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, ή αυτά που είναι επικίνδυνο σε τιμόρροπα για τι διπλανέ οικοδομέ και για την ασφάλεια των περαστικών, των πολιτών. Σήμερα πήγε κλιμάκιο στην περιοχή τη Πλοδομία, εκεί να μα πείτε, στο... στην περιοχή ναι. Τρία Πεύκα. Πήγαν οι υπάλληλοι τη Πολεοδομία, ε, όμω κατετέθηκε αμέσω άδεια επισκευή. Ε, και ήδη, ε, και πιο... ήδη οι πληροφορίε μου είναι ότι έχει αναλάβει το συνεργείο για την επισκευή. Η πολεοδομία έχει πάντα μία ενεργή εργολαβία, προκειμένου να παρεμβαίνει σε πολύ επικίνδυνες περιπτώσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα, τα χειρότερα. Και από το νέο έτος θα είναι... και από το νέο έτος έχουμε πάλι μια νέα εργολαβία για τον ίδιο λόγο και σκοπό.